Να περάσουμε στο αθλητικό μας δελτίο, όπου στο ποδόσφαιρο στο μεγάλο ντέρμπι ο Παναυπλιακός κέρδισε στο Άργος με 2-1 τον Παναργιακό. Ενώ στο χάντμπολ ο Διομήδης κέρδισε το Κιλκής και ανεδείχθη πρωταθλητής χειμώνα. Στο αθλητικό μας δελτίο, όπου είχαμε ένα πραγματικά πλούσιο Σαββατοκύριακο στις εθνικές κατηγορίες, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο χάντμπολ και στο βόλεϊ. Αναλυτικά, στο ποδόσφαιρο, στο περιφερειακό πρωτάθλημα, υπήρχε το μεγάλο ντέρμπι της Αργολίδας και όχι μόνο, ανάμεσα στον Παναργιακό και τον Παναυπλιακό, με την παράδοση εδώ να συνεχίζεται. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, ο Παναυπλιακός κέρδισε μέσα στο Άργος την ομάδα του Άργου στον Παναργιακό με σκορ 2-1, προηγήθηκε 2-0. Η ομάδα του Ναυπλίου μείωσε σε 2-1 ο Παναργιακός, ένα παιχνίδι που το παρακολούθησε πάρα πολύ κόσμος για τα δεδομένα βέβαια της σημερινής εποχής, της σημερινής παρουσίας των φιλάθλων στα γήπεδα. Μεγάλη νίκη σήμερα. Σίγουρα είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Όλα τα παιδιά όλη τη βδομάδα πιστεύαμε στη νίκη. Μπορώ να πω ότι ήταν μια νίκη πολύ δύσκολη γιατί προερχόμασταν από ένα άσχημο αποτέλεσμα. Δόξα τω Θεώ πήραμε τη νίκη και προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι. Και νίκη ψυχολογία σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, πάνω απ' όλα η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Λαμπρούση. Δύο παλιές, μία παλιά αγάπη, μία νυν. Έτσι, σήμερα ήσουν αντίπαλο στον Παναργιακό. Έπαιξε βέβαια για την έπαιξα, ομάδα. Έπαιξα για την ομάδα μου. Ο Παναργιακός είναι, θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Σαν, έχω περάσει δύο πολύ καλά χρόνια στην ομάδα. Αλλά σήμερα ήρθα για να κερδίσω, να κάνω για την ομάδα μου τη νίκη. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας περισσότερο. Ψυχολογίας, γιατί πάμε με άλλο νερά. Την θέλαμε, την είχαμε ανάγκη. Τα καταφέραμε και πάμε για το παιχνίδι της Ερυθρέας. Τι ήταν αυτό που είχε περισσότερο σήμερα ο Παναθηναϊκός? Νομίζω ότι το παιχνίδι το θέλαμε περισσότερο. Το θέλαμε περισσότερο. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα νεανική που τρέχει, που παίζει μπάλα και δεν καταστρέφει. Παίζει μπάλα. Τα καταφέραμε, κερδίσαμε και πάμε μπροστά. Ένα από τα κλασικά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν είναι μόνο του αργολικού ποδοσφαίρου, το Παναθηναϊκός-Παναθηναϊκός, έτσι, ναι. Που ο Παναθηναϊκός βγήκε νικητής. Ακριβώς. Θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Όλη τη βδομάδα προετοιμαστήκαμε γι' αυτό. Δείξαμε ότι το θέλαμε και μέσα στο γήπεδο και τελικά κερδίσαμε. Ήταν πολύ σημαντική νίκη γιατί ανέβηκαμε βαθμολογικά και συνεχίζουμε για τη δύσκολη συνέχεια. Στόχος βέβαια η σωτηρία της. Αρχικά ναι και έπειτα ό,τι καλύτερο ας έρθει. Νίκο Μητροσύλη, τώρα που είσαι ήρεμος μετά την ένταση ενός τέτοιου παιχνιδιού, ποιες οι εντυπώσεις, πού κρίθηκε άραγε το παιχνίδι και νίκη, σημαντική νίκη για το ίδιο? Ήρεμος δεν είμαι, Κωστό μου, ακόμα. Αισθάνομαι σαν να έχω παίξει ειλικρινά μαζί με τα παιδιά. Είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά που μας κάνουν υπερήφανους σήμερα και χαρούμενους. Ξεκινώντας από το λιγότερο σημαντικό που είναι οι τρεις βαθμοί, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ταλαιπωρείται πάρα πολλοί κόσμος με τόσες δυσκολίες. Συνεχίζοντας στην απόδοση αυτών των παιδιών, το εκτός έδρας παιχνίδι που κερδίζεις μέσα στον Παναργιακό, όλα αυτά δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία όσο έχει ότι ανταμείβεται αυτή η προσπάθεια που κάνουμε 1,5 μήνα τώρα. Η δουλειά που κάνετε, έτσι. Η δουλειά, ναι, ναι. Ανταμείβεται η προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών και είμαστε περήφανοι όλοι που εκπροσωπούν έναν τέτοιο σύλλογο και κατάφεραν μέσα σε αυτή την έδρα την οποία και εγώ από παλιά και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής έχω ζήσει. Με αξίωσε ο Θεός να ζήσω και αυτή την εμπειρία. Και προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, αλλά περισσότερο είμαι χαρούμενος από τα παιδιά αυτά. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, τέτοια ντέρμπι σαν το Παναργιακός, Παναθηναϊκός, τι είναι? Είπα και στα παιδιά ότι σήμερα είσαστε ευλογημένοι. Από αυτούς όλους τους φιλάθλους που θα έρθουν να δουν αυτό το παιχνίδι, όλοι ονειρεύονται τη θέση τη δική σας. Δυστυχώς για αυτούς, ελάχιστοι θα το κάνουν πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Για τους πιο πολλούς είναι άπιαστο όνειρο. Έχετε σήμερα τη χρυσή ευκαιρία να κάνετε κάτι και να γράψετε το όνομά σας με χρυσά γράμματα στην ιστορία αυτό το ντέρμπι. Ειλικρινά το λέω και πάλι, έζησα πάρα πολύ έντονα την ατμόσφαιρα. Χάρηκα πάρα πολύ το παιχνίδι. Ακρότητες που συνέβησαν σε κάποιο χρονικό σημείο δεν πιστεύω ότι έχουν να κάνουν με τον κόσμο του Παναργιακού που στο τέλος φεύγοντας όλοι μας είπαν συγχαρητήρια. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι μας είπαν συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο για την προσπάθεια. Γιώργο Νικολέτο, επέστρεψες μερικούς μήνες στο Άργος και πέτυχες και το πρώτο γκολ, έτσι. Πέτυχα το πρώτο γκολ. Γύρισα σε μια ομάδα την οποία είχα παίξει.
Είχα κάνει και πολύ καλή χρονιά. Επαγγελματίας είμαι, εντάξει. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου. Πέτυχα το πρώτο γκολ. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κερδίσαμε στο τέλος. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι. Το καλό είναι ότι κερδίσαμε. Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά στη βαθμολογία. Γιατί το προηγούμενο παιχνίδι μας ευνόησε. Και κοιτάμε το επόμενο. Στόχος βέβαια. Η παραμονή. Στόχος σίγουρα είναι η παραμονή και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα παίζουμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από ό,τι παίζαμε στην αρχή. Η παραμονή είναι ο στόχος μας και ό,τι άλλο προκύψει, καλοδεχούμενο. Στα άλλα παιχνίδια τώρα, η Ένωση Ερμιονίδας πέρασε από την Κύμιο. Η ομάδα του Γιάννη Δουβίκα κέρδισε με σκορ 2-1. Νίκη και για την Κόρινθο μέσα στη Δάφνη Ερυθρών 1-0, όπως και για το Χιλιομόδι που κέρδισε στην έδρα του Ατρόμητος Χιλιομοδίου τα Άσπρα Σπίτια 3-2. Ήταν για τον Πόρο μέσα στην έδρα του από τη Θήβα 1-0, ενώ ακόμα Μαδραϊκός Λουκίσια 1-0, Χαλκίδας Πρόπυργος 9-0 το σκορ της ημέρας. Η Κόρινθος πάντα πρώτη με 23 βαθμούς, από κοντά μας ο Μαδραϊκός 21, η Χαλκίδα 18, Χιλιομόδι και Ένωση Ερμιονίδας του 17, ο Παναργιακός με τον Παναπλιακό, Παναπλιακός και Παναργιακός για την ακρίβεια, ισοβαθμούν με 15 βαθμούς, Λουκίσια 14, Ασπρόπυργος και Θήβα 13, Κύμη 12, Πόρος 9, Δάφνη Ερυθρών 9 και η ομάδα του Άσπρο, είναι ενική ομάδα από τον Ασπρόπυργο, έχει μείον 2 βαθμούς. Στα άλλα αθλήματα τώρα. Στο χάντμπολ ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος με τον Διομίδη να κατακτάει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Κάτι βέβαια που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας του Όργους, με την ευχή βέβαια εκτός από πρωταθλητής χειμώνα να είναι και ο κανονικός πρωταθλητής στο τέλος του πρωταθλήματος. Την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου ο Διομίδης κέρδισε το Κιλκής 34-24, έχοντας πρώτο σκόρε τον Μέγαλο Οικονόμου, ο οποίος πέτυχε 7 goal. Στα άλλα παιχνίδια, στο ντέρμπι της ημέρας η ΑΕΚ κέρδισε το Δούκα 20-19. Ο ΠΑΟΚ έχασε βαθμό έρθει στο Παλιέκ 31-31 στη Θεσσαλονίκη με το Φίλιππο Φέριας. Ο Αρζηνικέας κέρδισε 25-23 τη Χάθ, ενώ ο Αεροπός Έδεσα συνέτριψε τον Κίδωνα Αχανιών 42-21. Η βαθμολογία με το τέλος του πρώτου γύρου είναι: πρώτος ο Διομήδης με 20 βαθμούς σε 10 αγώνες που έχει δώσει, έχει σάθμες νίκες. 18 η ΑΕΚ, 13 ο ΠΑΟΚ, 12 ο Δούκας και ο Αεροπός, 11 το Κιλκής, 8 η Χάνθ, 7 ο Φίλιππος Βέρειας, 5 ο Άρης Νικαίας, 2 ο Πανελλήνιος, όπως και ο Κίδωνας των Χανίων. Τέλος της πρώτης αγωνίας του πρώτου γύρου και στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας στο μπάσκετ των ανδρών, με την ομάδα του Αρκαδικού να κερδίζει, ενώ αντίθετα έχασε η ΑΕΚ Άργους. Στην Τρίπολη ο Αρκαδικός κέρδισε έστω και δύσκολα τον Πιερικό 87-82. Η ΑΕΚ Άργους έχασε στη Δάφνη από τον Αμίντα Δάφνης 97-69. Πρωταθλητής χειμώνας ο Πανελευσυνιακός που κέρδισε το Παγκράτη, το συνέδριψε μάλλον 102-69. Δεύτερος ο Απόλλωνας Πατρών, ο οποίος κέρδισε δύσκολα στην Πάτρα, στην παράταση, την ομάδα του Όφη με σκορ 194-85-85 το κανονικό παιχνίδι. Στην τρίτη θέση είναι η ΑΕΚ Αθηνών, η οποία έχασε όμως στην Κηφισιά από την ομάδα της Κηφισιάς με σκορ 84-80 και επίσης στους άλλους αγώνες Δόξα Λευκάδας Λαύριο 76-66, εμείς Λαγκαδά Πέραμα 97-92 και Ίκαρης Ιερών Πανερυθραϊκός 82-61. Ο Πανελευσυνιακός πρώτος με 27 βαθμούς, Απόλλωνας Πατρών 26, ΑΕΚ Αθηνών 25, Ίκαρης Ιερών και Λαύριο 24, Δόξα Λευκάδας και Όφη και Έρμης Λαγκαδά και Αρκαδικός και Κηφισιάς 23, 22 το Πέραμα, 21 Πανελευσυνιακός και ο Αμίντας, 20 το Παγκράτη και ο Πυρικός, 15 η ΑΕΚ Άργους.